του Μάρκου και της Εύας. Ο Μάρκος με την Εύα ήταν ζευγάρι. Τι λες βρε Διονύση, τι μου λες, γιατί δεν μου λέει κάτι τίποτα. Άφησε, άφησε. Άσε με να σου μιλήσω τέλος. Όχι. Εύα, σε παρακαλώ. Άσε με να σου μιλήσω μισό λεπτό. Να μου πεις τι. Ότι δεν είσαι ερωτευμένος μαζί μου, ότι δεν με αγάπησες ποτέ, τι. Ωχ, άρχισαν τα δύσκολα. Δεν την αγαπάει πια, λέει. Εύα, σε παρακαλώ, άσε με να σου εξηγήσω. Δεν υπάρχει κάτι να μου εξηγήσεις. Είναι όλα ξεκάθαρα. Απλώς μη μου ξαναμιλήσεις. Ευάκι μου, σε παρακαλώ. Μη με αγγίξεις. Μην τολμήσεις να με ξαναγγίξεις. Μάρκο! Εύα! Ελένη, Ελένη, στάσου, έχω μιλήσει εγώ στα παιδιά μου. Ωραία, είναι η μέρα μου σήμερα. Όριστε, πείτε τα κι εσείς να τελειώνουμε. Δεν ξέρω αν άκουσα καλά, αλλά θέλω να το ξανακούσω. Εσύ και ο Μάρκος! Ω, το ξέρουν όλοι. Λες να τη χαστοκίσει. Άργησες, μαμά. Ο Μάρκος κι εγώ ναι, αλλά τελείωσε. Τι τελείωσε, πότε άρχισε, πότε τελείωσε. Τελείωσε, είπαμε. Άστο, Ελένη, άστο, άστο. Δεν βγάζει πουθενά, άστο. Μάρκο, αγόρι μου, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά... Άστο, πατέρα. Άστο καλύτερα κι εσύ. Θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα πάω να μείνω στο θείο του Σπύρο. Μα τι είναι αυτά που λες? Δεν μπορώ να μείνω εδώ άλλο. Εκεί θα είναι καλύτερα. Εγώ τα βλέπα να έρχονται αυτά, αλλά εγώ τα έλεγα, εγώ τα ακούγα. Μη στεναχωριέσαι. Θα είμαι μια χαρά. Μα τώρα θα πάω στο σπίτι του θείου του Σπύρου. Αυτό είναι Εργένης, το σπίτι αυτό είναι σαν κοτέτσι. Πατέρα, μη στεναχωριέσαι. Όλα καλά. Έλα. Δεν θέλω να φύγεις και να πας στο κοτέτσι του θείου. Καλημέρα. Εύα, έλα κάτσε λίγο δίπλα μου. Όχι, μαμά, δεν έχω όρεξη. Μόνο θα κάτσεις. Δεν έχω όρεξη να μιλήσω. Δεν χρειάζεται να μιλάς. Καταλαβαίνω. Τη μία μέρα να είμαστε μαζί και την άλλη να μην θέλει να με δει είναι λογικό. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι λογικά. Πώς γίνεται να αγαπάς κάποιον και ξαφνικά να σταματήσει να τον αγαπάς, γίνεται. Μάρκο! 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 Πάει στο σχολείο και μετά πάει να μείνει στο σπίτι του Σπύρου. Εγώ πάω να πάρω τα πράγματά μου να φύγω για το σχολείο. Μ' αρέσει που τους είπες να μην με στενοχωρούν. Και τι να κάνω ρε Διονύση, δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω τέτοια κατάσταση. Θα το ξεπεράσουν, μην ανησυχείς. Λες. Μεγάλα παιδιά είναι, θα καταλάβουν ότι γίναμε μπάχαλο, θα το ξεπεράσουν. Τι θα κάνουν. Έλα εδώ. Έλα εδώ μωρό μου, μη στενοχωριέσαι. Μαζί θα το ξεπεράσουμε. Έλα εδώ. Μωρό μου, μωρό μου. Έλα από εδώ, για καλιά και φιλιά. Αηδίες, δεν μωρώ, δεν μωρώ, αηδίες. Δεν μου λες Διονύση. Ένα μικρό αυτοκίνητο κόκκινο ανοιχτό που είναι έξω, πιανού είναι. Του Μαρκού. Αχ, ούτε να απαντάνε! Μου το κάνατε έκπληξη για τα γενέθλιά μου! Καταλαβαίνω ότι είναι θέμα κανονισμών, κύριε Τσιμικλή, αλλά και εμείς πού να βρούμε τόσα λεφτά, δηλαδή μια πίστοση χρόνου. Λυπάμαι. Να ετοιμάσω έτσι μια μπυρίτσα με ζεκλίτη εκεί πέρα. Ναι, βάλτε καμιά μπυρίτσα να πιούμε. Δεν πίνω ποτέ. Είμαι παράγοντας σέφο, το ξεχνάτε. Όχι, κύριε, πώς να το ξεχάσουμε, ξεχνιέτε αυτό. Να σου πω λίγο, ρε Διονύση. Δεν μου λες, τα λεφτά του λαγίου τι θα έκανε. Το δικό σου όνειρο. Αυτό τα έκανες ή φταίς. Εγώ φταίω. Mm. Εσύ δεν είπες ότι θα τα έριχνε στο γήπεδο. Εσύ δεν είπες ότι δεν έχω κάνει μία τρέλα στη ζωή μου. Τι τρέλα. Η τρέλα. Τέσσερις ρόδες, ζάντες αλουμινίου, δύο θέσεις, κάμπριο. Τι εννοείς. Ενώ αυτό εδώ, λίγο πιο μεγάλο, 2-2,5 μέτρα. Έξω το έχω παρκαρισμένο. Πήγα να το δεις. Όχι εδώ. Δεν είναι τίποτα. Ένα κομπρεσέρ δουλεύει εδώ. Αυτό το οδηγείς εσύ? Ναι, αλλά επειδή είμαι πολύ καλός άνθρωπος, στο πουλάω. Πόσο? 40.000 τσάμπα. Καταχειρισμένο? Μια μέρα. Παίρνεις ένα δάνειο, κάνεις τη δουλειά σου, ικανοποιείς το όνειρό σου. Σε βάζουμε και μέγα χορηγό στο γήπεδο. Στα αποδυτήρια, στην πόρτα, όπως μπαίνουμε, κάτω από το πόμολο, να μην πολυφαίνεται κιόλας. Πού να τα βρω τόσα λεφτά? Χάνεις τη χορηγία. Μα 30.000. Δεν είπα 30, είπα 40. 35 κλείσαμε. Κλείσαμε. Έγινε, λοιπόν.
Πάρε τα κλειδιά, θα το πλύνεις κιόλας. Άντε, μπράβο. Κύριε Τσιμικλή. Παρακαλώ. Τα λεφτά βρέθηκαν. Το γήπεδο θα φτιαχτεί. Και πότε αρχίζουν τις εργασίες? Μη σας πω αύριο. Αύριο. Μη σας πω χτες. Χτες. Ολυμπιακή, κύριε. Ναι, Ολυμπιακή. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχετε αυτό το ηρωνικό ύφος. Γιατί είμαι παράγοντας της ΕΠΟ, κύριε. Τι είναι αυτό που πάθαμε? Θα δούμε, ξέρω. Για πες. Αποφάσισα να ενδώσω. Σε τι? Να κάνουμε ένα παιδί με το Διονύση. Εσύ το θες το αγαλματάκι σου. Η πεσούσα Ελληνίδα μάνα στο βωμό της βλακείας. Μα έξι παιδιά, βρε Ελένη. Γιατί να μην κάνω ένα παιδί με το λιονταράκι μου? Τι να σου πω, εγώ δεν θα μπορούσα. Εγώ θέλω να τα ελέγχω τα πράγματα στην οικογένειά μου. Να ξέρω ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει. Κορίτσια, τι έγινε? Βικάκι, είσαι για μια βόλτα με το καινούριο μας αμαξάκι? Το ποιο? Το καινούριο μας αμαξάκι. Τι να το έκανε μου ρόχαυλος ο Διονύσης, συγγνώμη κιόλας Ελένη. Το αγόρασα εγώ να πιάσω και το. Πλάκα μου κάνεις, Μάκη. Με τι το αγόρασες? Δεν είχαμε κάτι λεφτά στην τράπεζα? Ναι. Πήρα και ένα δανειάκι. Τα λεφτά στην τράπεζα. Και δανειάκι. Θα σε διαλύσω, ρε γελίο υποκείμενο. Θα σε σκίσω, να καταλαβαίνεις. Άμυαλε, ανεγκέφαλε. Ποιος θα πληρώσει το δανειάκι, Μάκη? Ποιος θα πληρώσει το δανειάκι με τα δικά μου τα λεφτά? Είναι ωραίο να έχεις τον έλεγχο και να ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι σου συμβαίνει. Έλα, αγόρι μου. Πέρασε. Πέρασε, νεβέτη μου. Εδώ, εδώ. Τα πράγματα εδώ, άστα. Ωραία. Συγγνώμη για την καταστασία, αλλά ήταν εδώ ο Μύτικας χθες το βράδυ. Ο Λιάκος και ο Δημήτρης ο Πιλάρας πέσει στο καφενείο. Το κάναν γήπεδο εδώ, βλέπαμε τον αγώνα. Αλλά αυτά δεν πάνε να τα κάνουν στη γυναίκα τους, γιατί αν τα κάνουν εκεί θα φάνε και ξύλο. Κατάλαβες? Καταλαβαίνω. Εδώ πέρα εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε αφεντικά του εαυτού μας. Θα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει. Θα τρώμε, θα πίνουμε. Λοιπόν, θα σου ετοιμάσω το δωμάτιο μέσα των φιλοξενουμένων. Ναό. Θα έχει τη σημαία του, θα έχει τα εικονίσματα, τα αυτά. Δεν χρειάζεται, Θεία. Εμένα και εδώ να μου στρώσει τον καναπέ, μια χαρά είμαι. Τι λες, αγόρι μου, φιλοξενούμενος είσαι? Εδώ πέρα θα έχει σε κλείδια, σου πω κλειδιά να κάνεις ό,τι θες. Μπάνια, να διαβάζουμε, να παίζουμε, να κάνουμε ό,τι θέλεις. Ρε, αγόρι μου, ο θείος σου να βγει τώρα. Εγώ να βγω έξω. 30 γυναίκες θα παίζουν τα πόδια μου. Εσύ, 130. Θα το σε έκανες, Μάρκο, το καλύτερο. Και για σένα, αγόρι μου, και για αυτήν, και για μας. Όλοι βρήκαμε την ησυχία μας. Μπράβο, Λεβέντη. Μπράβο. Να συμμαστεύσω λίγο, Την πλήγωσα, Θεία. Λέω την πλήγωσα, Θεία, και πληγώθηκα κι εγώ, ρε Θεία. Άκου να δεις. Όπως λέει και ο Λέω Πουσκάλια. Θεία. Τι Θεία, αγόρι μου. Κι εγώ διαβάζω. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει μόνο τηλεόραση, μπάλες και χαχά. Παίρνω ένα βιβλίο, η μοναξία τα κάνει αυτά. Διαβάζεις, γίνεσαι σοφότερος, μαθαίνεις. Λέει λοιπόν ο Λέω Πουσκάλια, το να αγαπάς δεν είναι τίποτα. Το να αγαπιέσαι είναι κάτι. Το να αγαπάς και να αγαπιέσαι είναι το παν. Θεία, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο... Όχι όμως την αδερφή σου.